Περισσότερα από 1 εκατομμύριο άτομα πάσχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας από ζαχαρώδη διαβήτη. Η Παθολογική Διαβητολογική Κλινική και το Διαβητολογικό Κέντρο του Metropolitan General διοργάνωσε ειδικό διήμερο συνέδριο με στόχο την ενημέρωση σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της πάθησης. Ο ζαχαρώδης διαβήτης σωστά ονομάστηκε εδώ και αρκετά χρόνια ως η μάστιγα του 21ου αιώνα. Έτσι, είναι ένα νόσημα το οποίο αφορά ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας μας και των συνανθρώπων μας και ταυτόχρονα είναι ένα νόσημα, όπως ο λαός το λέει, ύπουλο. Γιατί για πολλά χρόνια δεν δίνει συμπτώματα, αλλά γυρνάει το σώμα μας, τα αγγεία μας και όλα μας τα όργανα πρόωρα. Συσχετίζεται με μια σειρά από νοσηρότητες, πριν από όλα την παχυσαρκία, η οποία είναι όπως η κότα γέννησε το αυγό και το αυγό την κότα, δηλαδή η παχυσαρκία σχετίζεται πολύ στενά με το ζαχαρώδη διαβήτη, αλλά και το 80% των διαβητικών μας έως και το 90% είναι παχύσαρκη και ιδίως για το διαβήτη τύπου 2, η πρόληψη που σημαίνει σωστή διατροφή, άσκηση και απώλεια βάρους είναι η πρώτη φτηνή και αποτελεσματική θεραπεία. Με βάση μια τελευταία μελέτη που έκανε η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία που λέγεται Έμενο και η οποία πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί, έτσι το 30% των ανθρώπων άνω των 60 στη χώρα μας έχουν διαβήτη και αν κατέβουν σε ηλικίες κάτω των 40 μέχρι τα 40, το 20% των συνανθρώπων μας με 25 έχει ζαχαρώδη διαβήτη. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι σε μια πενταμελή οικογένεια έχουμε διαβητικό. Έτσι, ο διαβήτης απαιτεί ολιστική αντιμετώπιση, έτσι, διότι αφορά όλο μας το σώμα. Ο διαβήτης δεν σχετίζεται μόνο με το αρρύθμιστο ζάχαρο και με την απώλεια βάρους των αρρύθμιστων διαβητικών. Σχετίζεται με καρκίνο, σχετίζεται με βαρύτητα λοιμόξεων. Οι εμβολιασμοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Σχετίζεται με οστεοπόρωση, σχετίζεται με τα μάτια μας, σχετίζεται με τα νεφρά μας, με αισθητική δυσλειτουργία, με δυσκολία στην κοίηση. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τη σημερινή ημέρα οι ιατρικοί και οι ειδικότες πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται. Η παλιά αντίληψη ότι πάω στον εξειδικευμένο δεν ισχύει, οφείλει να υπάρχει συνεργασία. Η έννοια λοιπόν αυτού του συνεδρίου είναι πρώτον εκπαίδευση και αυτή η εκπαίδευση δεν απευθύνεται μόνο σε γιατρούς, απευθύνεται σε θεραπευτές υγείας, διότι ο διαβήτης πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ομάδα από την εκπαιδευμένη νοσηλεύτρια, από την ειδική ποδολόγο ή τον ειδικό ποδολόγο, από τον διαβητολόγο. Συν όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες έχουμε πλέον την επεμβατική ακτινολογία η οποία κάνει θαύματα χωρίς χειρουργείο. Έχουμε την πρόοδο στην ογκολογία, την πρόοδο στις διαγνωστικές τεχνικές και αυτή ήταν και ο σκοπός του συνεδρίου. Να ακούσουμε τις νέες εξελίξεις και να μιλήσουμε για την πρόληψη. Το μήνυμα είναι ότι το σώμα μας δεν το διαλέγουμε. Διαλέγουμε όμως τη συμπεριφορά στο σώμα μας και όταν έχουμε ένα τόσο πολύτιμο αντικείμενο στον εαυτό μας που είναι το σώμα μας, αν μάθουμε να το συμπεριφερόμαστε σωστά, να κάνουμε το σωστό check-up που είναι το κομμάτι της πρόληψης, μάθουν οι ειδικότητες τις ιδιαιτερότητες των διαβητικών, αυτό σημαίνει λιγότερους ακροτηριασμούς, λιγότερες επιπλοκές, λιγότερες τυφλώσεις και λιγότερους θανάτους. Τι πρέπει να προσέχουν οι διαβητικοί ασθενείς? Οι διαβητικοί ασθενείς, πρώτα πρέπει να ενημερωθούν. Γιατί πότε ανησυχούμε? Όταν κάτι μας πονάει ή όταν κάποιος φίλος μας κάτι έχει πάθει. Επομένως, η ενημέρωση για το πόσο σημασία έχει η σωστή συμπεριφορά στο σώμα τους, η οποία, να πούμε την αλήθεια, δεν ισχύει μόνο για τους διαβητικούς. Απλώς οι διαβητικοί βιώνουν πολύ πιο έντονα και πολύ πιο γρήγορα τις επιπλοκές. Η σωστή διατροφή, η σωματική άσκηση, προσοχή, και γι' αυτό έχουμε ένα ολόκληρο θέμα που μιλάμε για διατροφή. Η παχυσαρκία είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα και στη χώρα μας. Δυστυχώς έχουμε παιδική παχυσαρκία πολύ υψηλότερη από τους γειτονικούς μας λαούς. Και σε αυτό φταίνε πολλά πράγματα. Το θέμα δεν είναι τι φταίνε, τι μπορούμε να κάνουμε. Άρα η διατροφή ξεκινάει από την οικογένεια και είναι πολύ πιο εύκολο στα 5 πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού να παρεύουμε διατροφικά παρά να παρεύουμε σε ένα νεαρό ενήλικα ή στον έφηβο. Γι' αυτό και το αφιέρωμά μας, ενώ κομμάτι του συνεδρίου, είναι η εφηβεία και η ενηλικίωση. Τότε όμως ήδη τα πράγματα είναι αργά. Πρέπει να έχει ξεκινήσει η εκπαίδευση των γονιών, έτσι και του περιβάλλοντος, των καθηγητών, των παππούδων, των γιαγιάδων, από τότε που γεννιέται το παιδί. Τότε μπορούμε να κάνουμε πολύ σωστή δουλειά, διότι τα λιποκύτταρά μας μετά τα 12 είναι καθορισμένα, μόνο μεγαλώνουν σε όγκο. Άρα είμαστε σε ένα περιβάλλον ευτροφισμού, είμαστε σε ένα περιβάλλον που η διαφήμιση μας προάγει να τρώμε κακές τροφές, έτσι, κορεσμένους υδατάνθρακες. Έχουμε απομακρυνθεί από την διατροφή τη μεσογειακή, η οποία, μην το ξεχνάμε, το 60 είμαστε μέσα στους μακροβιότερους λαούς στον πλανήτη. Και τότε δεν είχαμε ούτε τα μαγικά σκευάσματα που ακούμε στις διαφημίσεις, ούτε τις ειδικές τροφές που προλαβαίνει το διαβήτη. Είχαμε άσκηση και μεσογειακή δίαιτα.
που σημαίνει ψαροφαγία, που σημαίνει το χριστιανικό διαιτολόγιο, δύο φορές την εβδομάδα όσπρια, που σημαίνει καθαρές πρωτεΐνες, που σημαίνει μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Όλα αυτά χρειάζονται εκπαίδευση, χρειάζεται εμείς οι γιατροί, έτσι όσοι έχουμε την ευθύνη, να προσπαθούμε να ενημερώνουμε όλους τους ανθρώπους που σχετίζονται, από τους δασκάλους και τους καθηγητές μέχρι τους γονείς. Ένας ασθενής που πάσχει από διαβήτη, με ποιους τρόπους μπορεί να ζήσει με την πάθηση χωρίς να δημιουργηθούν επιπλοκές? Ένας ασθενής που πάσχει από διαβήτη πρώτον θέλει εκπαίδευση, θέλει ενημέρωση. Έτσι, άρα είναι απλά πράγματα. Το κράτος δυστυχώς έχει πάρα πολλές ελλείψεις και στο κομμάτι της πρόληψης έχουμε πολύ μεγαλύτερες ελλείψεις. Έχουμε ήδη τεράστιες ελλείψεις στο κομμάτι της θεραπείας. Άρα πρέπει όλοι μας, και ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας, να συνεργαστούμε, να τους μάθουμε να τρέφονται σωστά και να μην ξεχνάμε ότι η άσκηση είναι συστατικό μακροζωίας. Δυστυχώς η άσκηση δεν πουλάει, γι' αυτό δεν διαφημίζεται. Είναι σε αυτούς, όπως είμαι και εγώ, που γνωρίζουμε που πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο. Δεν χρειάζεται κανένας να τρέχει στα γυμναστήρια. Φτάνει να περπατάει μισή ώρα την ημέρα. Δεν χρειάζεται να τρέχει σε διαιτολόγους. Φτάνει να έχει πάντα σαλάτα και φυτικές ίνες με το φαγητό του, καθαρές πρωτεΐνες, να αποφεύγει τα λίπη, έτσι και να έχει στην άκρη του μυαλού του ότι το υγιεινό δεν είναι σόν και καλά καλό. Διότι ένα κουταλάκι λάδι έχει 80 θερμίδες, μια κουταλιά της σούπας 150 και μια ελληνική σαλάτα έχει 900 θερμίδες, έτσι γιατί βάζουμε και μπόλικο λάδι. Έτσι, θεωρείται συστατικό. Άρα μην ξεχνάμε το παν μέτρων άριστον, έτσι και τις σωστές διατροφικές οδηγίες, τη σωματική άσκηση και μην παραλείπουμε το ετήσιο διαγνωστικό μας check-up. Σε ποιο βαθμό η φαρμακευτική θεραπεία μπορεί να αντιμετωπίσει την πάθηση? Κοιτάξτε να δείτε, εν έτη 2019 έτσι, η φαρμακευτική αγωγή έχει κάνει προόδους. Μετά το 2010 και μετά το 2015 καινούργιες κατηγορίες φαρμάκων που έχουν μπει στη φαρέτρα μας έχουν δώσει λύση όχι μόνο στη ρύθμιση του διαβήτη, έτσι, μας έχουν δώσει ρύθμιση των επιπλοκών του διαβήτη που είναι δραματικές, τραγικές και δυστυχώς είναι προδιαγεγραμμένες με μαθηματική ακρίβεια. Δηλαδή όσο πιο πολλά χρόνια είμαστε διαβητικοί, ό,τι και να κάνουμε είναι πολύ μεγαλύτερος ο κίνδυνος. Άρα, έχουμε πλέον οπλοστάσιο, αλλά το οπλοστάσιο χωρίς τα αγαθά που επισκτώνται δεν φτάνει.